Είμαστε στο κλειστό της Αρτάκης, στο κλειστό του Πανιωνίου, στο κλειστό της Νέας Μέγνης, στην έδρα της ομάδας του Πανιωνίου μπάσκετ της Α1. Είναι μαζί μας ο coach της ομάδας του Πανιωνίου, Γιάννης Φερόπουλος. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου να μας μιλήσεις για αυτήν. Ευχαριστήσή μου είναι γιατί ο Πανιώνιος είναι η ομάδα της περιοχής και αν μη τι άλλο πρέπει όλος ο κόσμος στην περιοχή να μαθαίνει τα νέα του. Πολύ ωραία. Η σεζόν τελείωσε. Η ομάδα δεν εφησυχάζει βέβαια. Ήδη είστε σε προπονήσεις. Η σεζόν τελείωσε πολύ επιτυχώς. Για πάρα πολύ κόσμο ο πρωταθλητής δεδομένων των αναλογιών Πανιώνιος, ο οποίος πήρε φέτος την τρίτη θέση, όλοι νιώθουν ότι ο Πανιώνιος έκανε ένα μεγάλο επίτευγμα φέτος. Κάτω από τις δύο μεγάλες ομάδες της Α1 είναι η ομάδα της Νέας Μέγνης. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να συναγωνιστεί στους δύο μεγάλους από πολλές πλευρές. Επομένως, όποιος τερματίζει στην τρίτη θέση είναι σαν να είναι ο πρωταθλητής όλων των υπολείπων. Αυτό αισθανόμαστε και εμείς στον Πανιώνιο. Και για τη φετινή χρονιά, όπως αναφέρατε, που καταφέραμε και στην κανονική περίοδο να τερματίσουμε τρίτη, αλλά και μετά τα play-off. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι μια επιτυχία γενικά του Πανιωνίου, γιατί δύο συνεχόμενα χρόνια καταφέρει να είναι τρίτος. Και αυτό δείχνει μια σταθερότητα και μια πορεία που για μένα είναι μια βάση για τον Πανιώνιο για να συνεχίσει να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι φέτος η ομάδα έκανε και μια μεγάλη νίκη εντυπώσεων. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό εδώ στην έδρα της. Πέραν το ότι αυτούς τους βαθμούς ενδεχομένως και να μην τους υπολόγιζε, τους πήρε, ήταν και μια νίκη και βοήτρου απέναντι στην ομάδα του Παναθηναϊκού και μια νίκη την οποία ο κόσμος χάρηκε πάρα πολύ. Ναι, είναι μια νίκη σταθμός νομίζω, μια ιστορική νίκη. Από ό,τι έμαθα και εγώ μετά, γιατί δεν τα ξέραμε αυτά από πριν, είναι μια νίκη που έρχεται μετά από πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα, 8-10 χρόνια πριν είχε ξανακερδίσει ο Πανιώνιος τον Παναθηναϊκό. Για μένα όμως είναι σημαντικό ότι ο Πανιώνιος έδειξε γενικά μια σταθερή πορεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα που, από τότε που ξεκινήσαμε στην ομάδα. Είναι μια πορεία που έκανε. Μας έφερε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε το καλύτερο ρεκόρ νικών, ητών τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα, αυτά εσείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρετε. Αυτό δείχνει ότι πράγματι τα παιδιά δουλέψανε πολύ καλά όλη τη χρονιά, ότι πραγματικά οι παίκτες προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Ήταν πολύ σημαντικό ότι κάποια παιχνίδια που δεν ήμασταν καλοί τα κερδίσαμε. Δηλαδή, ξέραμε να κερδίσουμε και τα παιχνίδια που δεν παίξαμε πολύ καλά. Που είναι λογικό να μην παίζει μια ομάδα σταθερά καλά σε διάρκεια μηνών. Αλλά είναι σημαντικό επίσης να κερδίζει τα παιχνίδια αυτά. Και εμείς, κάποια παιχνίδια που δεν ήμασταν καλοί και εδώ στο κλειστό της Αρτάκης, αλλά και εκτός έδρας, ήταν πολύ σημαντικό ότι τα κερδίσαμε. Mm-hmm. Αυτό μας έδωσε και αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία για να συνεχίσουμε στη συνέχεια. Για να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Έτσι προς το τέλος της κανονικής περίοδου είχαμε το μάτς στον ντέρμπι τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Σταματήσαμε το Παναθηναϊκό πολύ χαμηλά στην άμυνα και έτσι μοιραία είχαμε τη δυνατότητα να το κερδίσουμε παίζοντας επιθετικά. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως επίσης σημαντικά ήταν και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου αλλά και των play-off. Για μένα η ομάδα έχει πλέον μία βάση και από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα την ενισχύσουμε και πώς θα συνεχίσουμε τις ανάλογες εμφανίσεις και να φέρουμε τα ανάλογα αποτελέσματα με τη χρονιά που μας έχει πέρασει. Πες μου κάτι, να μείνουμε στην περσινή χρονιά πριν αναφερθούμε για το μέλλον. Αν θεωρήσω την νίκη επί του Παναθηναϊκού ίσως εκτός προγράμματος ή εντός τελικά, κάτι εκτός προγράμματος, ίσως κάποιο αποτέλεσμα το οποίο ήταν εκτός προγράμματος. Κοιτάξτε, ναι, ήταν. Από τη μέρα που αναλάβαμε εμείς τον Πανιώνιο, που δεν ήταν από την αρχή, ήταν πολύ σημαντικό που μέσα στην έδρα μας χάσαμε μόνο ένα παιχνίδι. Διαφυλάξαμε δηλαδή την έδρα μας. Ήταν πολύ σημαντικό που δεν κάναμε γκέλα σε εισαγωγικά που λέμε γκέλα ή τα εκτός προγράμματος στην έδρα μας. Χάσαμε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που όπως θυμάστε ήταν και κλεισμένο το θυρόν. Δεν είχαμε δηλαδή τη βοήθεια του κόσμου μας, που ήταν σημαντικός παράγοντας για την έκβαση του αποτελέσματος αυτού.
αλλά θεωρητικά χάσαμε από έναν ισχυρότερο αντίπαλο. Εκτός έδρας, χάσαμε κάποια παιχνίδια. Για μένα η Ελευσίνα ήταν ένα παιχνίδι που, ναι, μεν ας πούμε θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει. Είχαμε το τελευταίο σουτ με τη λήξη και το χάσαμε. Όπως βάλαμε πολλά άλλα και κερδίσαμε στην Πάτρα, ας πούμε, εκτός έδρας, ή με την Οστάνδη που κερδίσαμε με το τρίποντο του Βλάντο από μακριά. Αλλά το παιχνίδι αυτό με την Ελευσίνα ίσως θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Βέβαια, η Ελευσίνα προερχόταν από νίκη με το Ρέθυμνο, κέρδισε εμάς και κέρδισε και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είχε ένα σερί, είχε αλλάξει έδρα, είχε αλλάξει Αμερικάνους και έκανε ένα πολύ δυνατό σερί στη φυσική της έδρα, κερδίζοντας τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο. Άρα, ναι, μεν θα έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά συμβαίνει καμιά φορά να μείνεις σε καλή μέρα και να χάσεις. Είχε momentum η Ελευσίνα εκεί. Είχε momentum. Εμείς, επαναλαμβάνω, διεκδικήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είχαμε το τελευταίο σουτ με τον Γκις, το έχασε, και αλλιώς θα το κερδίζαμε. Ήταν ο λόγος. Μόνο σούταρε και το έχασε. Δεν το έδειξε αυτό το μάτι στη τηλεόραση, ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, γι' αυτό το επεξηγώ πώς είχε γίνει. Η πορεία έδειξε ότι αυτό δεν ήταν γκέλα για μένα. Γιατί η Ελευσίνα πραγματικά έκανε ένα δεύτερο γύρο από τότε που πήγε στο γήπεδό της πολύ αξιόλογο. Πολύ επιτυχή. Είπα, κέρδισε τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ομάδα του πρωταθλήματος. Επίσης, αυτό το παιχνίδι μας βοήθησε πολύ στο να κερδίσουμε το Παναθηναϊκό. Γιατί σίγουρα όταν κάνεις μια ήττα, βλέπεις και τα λάθη, βλέπεις τα λάθη σου. Τα λάθη σου τα βλέπεις και μετά από νίκη. Εννοείται αυτό, αλλά όταν ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, σε κανέναν δεν άρεσε ασφαλώς, ούτε στους παίκτες, ούτε σε εμάς, σε κανέναν μέσα από την ομάδα. Και θεωρώ ότι αν κερδίσαμε στην Ελευσίνα, ίσως να μην κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτά είναι λίγο αλληλένδετα, γιατί έγινε το ένα μάτς μετά το άλλο. Η ήττα στην Ελευσίνα μας έκανε να πεισμώσουμε περισσότερο και να είμαστε πιο έτοιμοι και ψυχολογικά και πνευματικά και σωματικά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι μας έκανε τελικά καλό η ήττα, γιατί και από τις ήττες μπορεί να κερδίσεις πράγματα και νομίζω ότι πραγματικά εκεί κερδίσαμε. Ναι, ναι. Τώρα το Ρέθυμνο που χάσαμε εκτός έδρας στην κανονική περίοδο, είδαμε το Ρέθυμνο πιστοποίησε την αξία του τα τελευταία χρόνια και πέρσι και φέτος, έχει μια ανωδική πορεία. Είναι μια ομάδα πολύ δύσκολη να την παίξεις. Αν θυμάστε καλά, το Ρέθυμνο ήταν η αιτία όλων των αλλαγών. Και η ήττα εδώ που είχε πέρθει τότε, όλων των αλλαγών. Άρα θεωρώ ότι το παιχνίδι στο Ρέθυμνο ασφαλώς χάσαμε με λιγότερη διαφορά από ό,τι χάσαμε εδώ, αλλά δεν είναι, η ήττα είναι ήττα πάντα. Για μένα ήταν σημαντικό ότι στα play-off δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα σε σχέση με το Ρέθυμνο. Τους κερδίσαμε και μέσα στην έδρα τους στο τέλος, οπότε για μένα έτσι έκλεισε και μια σεζόν η οποία απέδειξε ότι πραγματικά ο Πανιόνιος άρχισε να είναι η τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος, κάτι που κέρδισε στην κανονική περίοδο. Να πούμε για το Ρέθυμνο, χωρίς να μειώσουμε τα παιδιά και το team του Ρέθυμνο, ότι επειδή είναι η δεύτερη χρονιά που περνάει ο Πανιόνιος από το Ρέθυμνο, την έχει αυτή την ομάδα από άποψη δυναμικότητας. Ναι, αλλά είναι πάντα μια αξιόλογη ομάδα. Το Ρέθυμνο μέχρι να χάσει στα play-off από εμάς δεν έκανε άλλη ήττα, μόνο από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Η τρίτη ήττα που έκανε στο Ρέθυμνο ήταν αυτή που χάσανε στα play-off από εμάς. Δηλαδή δεν έχει κάνει άλλη ήττα, άρα σημαίνει ότι είναι μια ομάδα πολύ δυνατή στην έδρα της, μια ομάδα αξιόλογη και μια ομάδα που είναι υψηλού επίπεδου. Πάμε λίγο στο οικοδόμημα που λέγεται ΚΑΕ Πανιόνιος. Η ΚΑΕ Πανιόνιος έχει μια διοίκηση η οποία διαχρονικά είναι δίπλα στην ομάδα. Έχει φυσική παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους, οικονομική παρουσία. Πιστεύεις ότι η ύπαρξη στιβαρής διοίκησης λύνει και τα δικά σου χέρια για να προχωρήσεις το έργο σου? Οπωσδήποτε. Λύνει τα χέρια και τα δικά μου και των παικτών και όλων εμάς που είμαστε στο αγωνιστικό μέρος της ομάδος. Γιατί εμείς δουλεύουμε πλέον απερίσπαστα μες στο γήπεδο. Σκεφτόμενοι μόνο τον μπάσκετ και πώς θα βελτιώσουμε τα στοιχεία του παιχνιδιού μας και θέλω να πω γενικά ασχολούμαστε μόνο με τον μπάσκετ, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το οικονομικό κομμάτι, το οποίο μας το έχει λύσει η διοίκηση του κύριου Λιανού και γι' αυτό αξίζει συγχαρητήρια και στον κύριο Λιανό προσωπικά, γιατί πραγματικά η συμβολή του στην πορεία της ομάδας είναι κέραια και είναι αυτός το νούμερο ένα βάση των οποίων γίνονται όλα στην ομάδα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η εποχή για διοικήσεις. Το γνωρίζεις και εσύ από τις υπόλοιπες ομάδες της Α1. Οπότε το να υπάρχει στη βαρύ διοίκηση τέτοια περίοδο σας λύνει προβλήματα που οι άλλοι δεν μπορούν να λύσουν εύκολα και δεν είναι μπασκετικά. Ακριβώς, και είναι ευχής έργων το ότι και η διοίκηση είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Ο κύριος Λιανός πλέον είναι ένας πολύ έμπειρος παράγοντας και είναι ένας παράγοντας που κρατάει μόνος του μια ομάδα. Γι' αυτό πρέπει να του απονείμουμε τα εύσημα. Απ' την άλλη, και ο Πανιώνης είναι μια ιστορική ομάδα, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και παρελθόν και παρόν και μέλλον, και μια ομάδα που εκπροσωπεί συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνισμού, και για μένα είναι πολύ θετικό το πάντρεμα μεταξύ ενός ισχυρού παράγοντα και μιας πολύ ιστορικής ομάδας όπως είναι ο Πανιώνης. Το πάντρεμα αυτών των δύο, η συνεργασία η διοικητική και με τους φιλάθλους του Πανιωνίου και το αγωνιστικό κομμάτι, η τριάδα αυτή ισχυροποιεί την ομάδα και την κάνει, όταν αυτά τα τρία λειτουργούν όλα μαζί όπως λειτουργούμε εμείς στον Πανιώνιο, είναι απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο ισοζύγιο των παιχτών. Βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Κάποιοι παίχτες έχουν φύγει από την ομάδα, κάποιοι παίχτες έχουν έρθει στην ομάδα. Μίλησε μας λίγο για τις αποχωρήσεις και για τις μέχρι στιγμής προσθήκες. Εντάξει, οι μεγαλύτερες αποχωρήσεις ήταν των δύο παιδιών, του Βλάντο και του Νίκο, του παπά. Τα δύο αυτά παιδιά πραγματικά φέτος αποδείξαν ότι μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Τους ήρθε η ευκαιρία, είναι και συγκυρίες πολλές φορές, είναι επαγγελματίες αθλητές. Εγώ όταν δουλεύω εδώ στο γήπεδο, με όποιες ομάδες και αν είμαι, με όποια ομάδα και αν είμαι, τώρα με τον Πανιώνιο, θέλω οι παίκτες μου να έχουν φιλοδοξία να γίνουν καλύτεροι, που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ανεβάζουμε το επίπεδο της ομάδας μας, το πρώτο, και το δεύτερο ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει κάποια άλλη ομάδα για να συζητήσει για μεταγραφή. Άρα είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες να έχουν φιλοδοξίες. Και επειδή ο Πανιώνιος έχει και νεανικό κορμό, είναι σημαντικό πολύ ότι δουλεύουμε και με νέα παιδιά, τα οποία τα βοηθάμε να εξελιχθούν και να αναζητήσουν την τύχη τους σε διαφορετικές ομάδες και διαφορετικούς προορισμούς. Είναι το φυσικό επακόλουθο. Αυτό βέβαια δημιουργεί ένα κενό στην ομάδα. Εντάξει, εμείς σίγουρα έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες ήδη, τον Γκάρτερ και τον Ντούβνιακ. Είναι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες που πιστεύουμε ότι στην περιφέρεια θα μας δώσουν πολλές λύσεις. Εντάξει, τώρα να συγκρίνουμε τα παιδιά που φύγανε με τα παιδιά που ήρθανε. Οι μεν είναι Έλληνες, οι δε είναι ξένοι. Κάπου οι μεν είναι πιο σε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού, ίσως ήμασταν καλύτεροι, σε κάποια άλλα θα είμαστε καλύτεροι τώρα. Δηλαδή αυτά είναι λίγο σχετικά. Τη χημεία λίγο θα πρέπει να δούμε. Η χημεία θα πρέπει να δούμε, να μπολιάσουμε τους νέους με τους παλιότερους, να μπουν οι νέοι παίκτες στη φιλοσοφία, την προπονητική και αυτή που έχουν αφομοιώσει οι παλιότεροι παίκτες που θα μείνουν στην ομάδα. Οπότε όλοι μαζί να κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα ισχυρό γκρουπ παικτών που θα παίζει μέσα στο γήπεδο με το ίδιο μυαλό που λέμε εμείς στο μπάσκετ, δηλαδή να ξέρουν όλοι τι πρέπει να κάνουν όλοι μαζί ανά πάσα στιγμή. Τι πρέπει να κάνουν στην άμυνα, τι πρέπει να κάνουν στην επίθεση, πώς πρέπει να κάνουμε μια κατάσταση να αντιμετωπίσουμε, είτε επιθετικά είτε αμυντικά. Αυτό θέλει λίγο χρόνο για το μοντάρισμα και για τη χημεία και το δέσιμο όλων μαζί, αλλά με σκληρή δουλειά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Προσθήκη Ελληνόπουλου έχουμε φέτος? Θα κάνουμε κάποιες προσθήκες, ακόμα είμαστε σε διεργασίες. Όταν είμαστε έτοιμοι θα ανακοινώσουμε. Εκείνον που έχουμε ανακοινώσει Έλληνα είναι ο Σαλούστρος, ο οποίος είναι ένας ταλαντούχος αθλητής που προέρχεται από την Α2, έχει παίξει πολλά χρόνια στις μικρότερες κατηγορίες. Είναι ένας αθλητής που τον πιστεύουμε πολύ. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα χρόνο προσαρμογής από αυτήν την αλλαγή από την Α2 στην Α1, αλλά θεωρώ ότι έχει όλες τις δυνατότητες, δουλεύοντας σκληρά, να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις του Πανιωνίου. Αλλού σε ποιες θέσεις πιστεύεις ότι η ομάδα θα θέλει είτε ενίσχυση είτε συμπλήρωση? Σίγουρα θα δούμε τι γίνεται στη θέση 5 και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη θέση του playmaker. Αν χρειαστεί να πάρουμε κάποιο παίκτη εκεί, αυτό θα το δούμε στην πορεία.
Είχατε και μία προσθήκη στο team το δικό σου, στο team της, το προπονητικό. Ναι, από φέτος θα έχουμε έναν ακόμα συνεργάτη, το Βασίλη το Γεραγωτέλη. Ήταν και παλιά στην ομάδα πριν έρθω εγώ, τώρα επανέρχεται. Θα είναι κοντά στην ομάδα, ο προηγούμενος συνεργάτης, ο Στέλιος ο Καλύβας, μένει στην ομάδα αλλά από διαφορετικό πόστο γιατί για οικογενειακούς λόγους δεν μπορεί να βρίσκεται στην Αθήνα. Θα μας βοηθάει όμως στα scouting και όλα αυτά που χρειάζεται, που πολλές φορές η απόσταση δεν παίζει ρόλο. Είναι όμως μέλος του team και αυτός και ο Βασίλης ο Γεραγωτέλης, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος και ικανός προπονητής που προστίθεται και αυτός στο team. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να μιλήσουμε γενικά για την έδρα του Πανιωνίου. Έχεις δει καυτές έδρες, έχεις δει έδρες στη Θεσσαλονίκη, έχεις δει έδρες στη Μόσχα. Η Νέα Σμύρνη έχει απαιτητικό κόσμο, έχει απαιτητικούς φιλάθλους και ειδικά σε αυτό το κλουβί που λέγεται Ακτάκης, οι φιλάθλοι του Πανιωνίου είναι καλομαθημένοι. Νιώθεις ότι η ατμόσφαιρα σπρώχνει την ομάδα, νιώθεις ότι είναι καυτή η έδρα της Ακτάκης? Νομίζω είναι δύο διαφορετικά. Ότι έχουν απαιτήσεις και το αν σμπρώχνουν την ομάδα. Το ότι έχουν απαιτήσεις το καταλαβαίνουμε όλοι. Ξέρουμε, όπως είπα και πριν, ο Πανιώνιος έχει κάνει πολλά πράγματα στην πορεία του και στην ιστορία του. Και σεβόμενοι όλο αυτό, εμείς που είμαστε τώρα πιο νέοι και καινούργοι στην ομάδα, έχουμε έρθει, προσπαθούμε και εμείς να αποδώσουμε σε υψηλά επίπεδα. Προσπαθούμε να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και νομίζω ότι αυτό που σας είπα και πριν, ότι κάναμε το καλύτερο ρεκόρ, ένα από τα καλύτερα ρεκόρ της τελευταίας 20ετίας, δεν ξέρω και εγώ ακριβώς πόσο, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και μας γεμίζει ικανοποίηση, γιατί ο κόσμος πραγματικά είδε ότι φέτος έγινε κάτι διαφορετικό. Αν σμπρώχνει την ομάδα, ναι, τη σμπρώχνει, είναι ο έτος παίκτης μας. Ανέφερα και πριν για αυτό το θέμα ότι στο μας με τον Ολυμπιακό δεν είχαμε τον κόσμο μας, άρα δεν είχαμε τον έκτο παίκτη μας και ήταν αυτό σίγουρα ένα δισαβαντάζ και ένα μειονέκτημα που είχαμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό εδώ. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που χάσαμε, επαναλαμβάνω. Ενώ με τον Παναθηναϊκό ήταν γεμάτο. Ήταν ο κόσμος, ναι, ναι, ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος πραγματικά είναι ο έκτος παίκτης μας, στηρίζει την ομάδα, βοηθάει τα παιδιά και πρέπει να μας βοηθάει και στα δύσκολα. Γιατί δύσκολα δεν είχαμε φέτος, πιστεύω εγώ, όσο είμαι εγώ. Δύσκολα εδώ μέσα δεν είχαμε. Μπορεί να έρθει και καμιά ήττα. Τον κόσμο το θέλουμε στα δύσκολα κοντά μας. Στα εύκολα, όλοι χαιρόμαστε, όλοι είμαστε ικανοποιημένοι. Εντάξει, αλλά όποιος πραγματικά αγαπάει την ομάδα πρέπει να τη στηρίξει στα δύσκολα. Μετά από μια ήττα, μετά από μια κακή εμφάνιση, εκεί θα φανεί η αξία του κόσμου. Να τη χειροκροτήσει παρά την ήττα, γιατί θα αναγνωρίσει την προσπάθεια. Καμιά φορά προσπαθείς κιόλας και δεν σου βγαίνει και τίποτα. Οπότε όλα μπορούν να συμβούν στον αθλητισμό. Ακριβώς. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω, δηλαδή θα παρακαλούσα τον κόσμο να μην δώσει κανένα δικαίωμα και από τον χρόνο τιμωρία της έδρας. Γιατί και τα πρόστιμα πλέον στους καιρούς που ζούμε είναι δυσβάχτατα για την διοίκηση. Γιατί η διοίκηση κάνει μια οικονομική θυσία ο κ. Λιανός όλα αυτά τα χρόνια για να κρατάει την ομάδα σε ψηλό επίπεδο όπως αναφέραμε και πριν. Αλλά όλα αυτά τα πρόστιμα αθροίζονται και είναι ένα κονδύλι που μπορούμε να τα αποφύγουμε εύκολα. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν θέλουμε να τιμωρείται η έδρα και να παίζουμε χωρίς φιλάθλους. Γιατί αν παίζουμε χωρίς φιλάθλους, χάνουμε τη δύναμή μας. Άρα ο κόσμος θα πρέπει να σμπρώχνει την ομάδα, αλλά να γίνεται όλο αυτό σε αθλητικά πλαίσια. Να μην πετάει στο γήπεδο αντικείμενα. Να μην δημιουργεί προβλήματα. Δεν δημιουργεί. Σε γενικές γραμμές ο κόσμος ήταν σχεδόν άψογος. Αλλά για να πούμε απόλυτα άψογος, θα ήθελα λίγο αυτό να δώσουμε προσοχή για τον χρόνο. Εν γέννη είναι κόσμοι οι φύλαθλοι. Ναι, ναι. Είναι φύλαθλοι. Υπάρχουν πολλές ομάδες που έρχονται εδώ και λένε ότι χαρήκαμε το παιχνίδι μέσα σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Στις περισσότερες φορές αυτό γίνεται. Αλλά μια-δύο φορές που εντάξει, μπορεί κάποιος αντίπαλος να προκαλέσει αυτά, εμείς πρέπει να είμαστε, να αγαπάμε την ομάδα μας τόσο πολύ που να μην παρασυρθούμε. Γιατί καμιά φορά από την πολλή αγάπη παρασυρώμαστε σε ενέργειες που βλάπουν τελικά την ομάδα. Να μην γίνει μπούμεραγκ δηλαδή η αγάπη μας, να γίνει προς την ομάδα. Πάμε λίγο στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Ο Πανιώνιος θα συμμετέχει με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup φέτος. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Η εμπειρία σου σε αυτά τα κομμάτια σένα είναι αρκετά μεγάλη. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες για το EuroCup? Εντάξει, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, επειδή αλλάζει το EuroCup τώρα, το πρώτο μας μέλημα είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Με το καλό να παίξουμε δηλαδή, να συμμετέχουμε, γιατί έχουμε κάποια θεματάκια, όπως θα ξέρετε τις τελευταίες μέρες.
Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι αλλάζοντας το σύστημα διεξαγωγής, έχοντας να δώσουμε πιο πολλά παιχνίδια στην πρώτη φάση, το πρώτο μας μέλημα είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ο Πανιώνης είναι μια ομάδα που έπαιζε και Ευρωλίγκα. Θέλουμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, αν μπορέσουμε να μπούμε στα προγραμματικά της Ευρωλίγκα μετά από 1-2 χρόνια. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη και αγωνιστικά και διοικητικά, επιλύοντας τα προηγούμενα προβλήματα. Ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης της συμμετοχής της ομάδας πέφτει επάνω σου. Η ομάδα θα έχει 2 παιχνίδια την εβδομάδα και αν έχουμε και κύπελο, ίσως 2. Όχι, το κύπελο θα μπαίνει σαν δεύτερο σε κάποια διακοπή του πρωταθλήματος. Άρα τα παιδιά πρέπει να έχουν και βάθος σε αριθμό παιχνών, ναι, αλλά και ψυχικό στένος και δύναμη να ανταποκριθούν και στις εγχώριες και στις ξένες διοργανώσεις. Ναι, εμείς κάνουμε γι' αυτό το λόγο ένα πάντρεμα έμπειρων παικτών, όπως είναι ο Μπατής, ο Αθανασούλας, που είναι για μένα κλειδιά της πορείας του Πανιωνίου πέρσι. Πάνω σε αυτούς στηρίζουμε την ομάδα και φέτος. Και πάντρεμα με νέους ταλαντούχους αθλητές, όπως είναι ο Καβαδάς, όπως είναι ο Αγραβάνης, όπως είναι ο Μοτσενίγκος. Είναι νέα παιδιά που δίνουν και βάθος, αλλά και προοπτική στην ομάδα. Γιατί η ομάδα θέλουμε να έχει παρόν και μέρον, όπως είπα πριν. Και τα παιδιά αυτά, τα νέα, δίνουν και την προοπτική. Οι άλλοι δίνουν την εμπειρία. Άρα όλοι μαζί και μαζί με τα ξένα παιδιά που θα έρθουν και την ποιότητα που θα φέρουμε στην ομάδα, που ούτως ή άλλως την έχουν και τα παιδιά που υπάρχουν, θα δημιουργήσουν ένα σύνολο που θα μπορεί να συμμετέχει σε 2 διοργανώσεις και ένα ανταγωνιστικό και στις 2. Σίγουρα τα παίζει σε 2 πρωταθλήματα, οι απώλειες ίσως είναι μεγαλύτερες, αλλά όταν προσπαθείς να καταφέρεις το καλύτερο δυνατό έχοντας 2 στόχους, θα μετρήσει πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή όχι η πορεία γενικά που θα έχουμε, αλλά να καταφέρουμε πραγματικά να περάσουμε στην επόμενη φάση στο EuroCup, σαν πρώτο στόχο για την Ευρώπη, και στην Ελλάδα να συνεχίσουμε πρώτα προφυλάζοντας την έδρα μας και μετά κερδίζοντας όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε εκτός έδρας. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσω για τον Πανιώνιο, κρατάω τη σκέψη σας για τη θέση 1 και για τη θέση 5 που θέλετε να δείτε ίσως κάποια προσθήκη. Κρατάω το στην Ευρώπη να περάσετε στον επόμενο γύρο, να περάσει η ομάδα στον επόμενο γύρο. Στην Ελλάδα νιώθω ότι νιώθεις ότι η δεύτερη θέση είναι κάτι το αδύνατο. Γι' αυτό νομίζω ότι ναι, απαντάς το τυπικό να προστατέψουμε την έδρα μας. Ναι, γιατί η δεύτερη θέση σημαίνει, για να βγεις δεύτερο, σημαίνει ότι πρέπει στο τέλος, έτσι, όχι ναι, στην κανονική περίοδο, πάντα. Στο τέλος λέμε. Γιατί στο δεύτερη θέση ίσως γίνει, που και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά στο τέλος να τερματίσεις δεύτερο σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσεις στα play-off 3 από τα 5 παιχνίδια αυτές τις ομάδες τις μεγάλες, που είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή μπορεί να το κερδίσεις μια φορά όπως κερδίσαμε εμείς τον Παναθηναϊκό ή μια φορά να κερδίσεις τον Ολυμπιακό, αλλά να τους κερδίσεις 3 φορές σε διάστημα, ξέρω εγώ, 15 ημερών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι θέλει υπομονή και δουλειά. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά θέλει χρόνο να χτίσεις μια ομάδα που να είναι. Να έχει ομοιογένεια, να είναι οι παίκτες πολλά χρόνια μαζί, να είναι ο ίδιος προπονητής, σίγουρα να πέσει κατά κάποιο τρόπο και το επίπεδο των άλλων ομάδων, γιατί ασφαλώς είναι ένα επίπεδο παραπάνω. Η ψαλίδα είναι ανοιχτή. Νιώθεις ότι ο Πανιώνιος θα μπορούσε να ανταπεξέλθει αν έπαιζε στην Ευρωλίγκα αυτή την περίοδο? Τι εννοείται να ανταπεξέλθει, δηλαδή? Ότι θα μπορούσε να σταθεί πολύ αξιοπρεπώς στους ομίλους. Αυτό είναι πολύ υποθετικό. Νομίζω ότι οι εμπειρίες από Ευρωλίγκα είναι μεγάλη λόγω της θητείας. Νομίζω ότι είναι δύσκολο. Δύσκολο έτσι όπως είμαστε τώρα. Γιατί λίγα παιδιά από αυτά έχουν παίξει Ευρωλίγκα και γενικά όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουμε δεν έχουν παίξει Ευρωλίγκα, δεν έχουν εμπειρία. Ο Μάριος έχει παίξει, ο Γιάννης, ο Θανασούλας. Αυτοί οι δύο, ο Μπατής και ο Θανασούλας. Δεν θυμάμαι να έχουν παίξει άλλοι. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια εδώ, αλλά θέλω να πω ακόμα και οι ξένοι παίκτες δεν έχουν εμπειρία. Άρα είναι λίγο δύσκολο το επίπεδο αυτό των παικτών να μπορέσει να παίξει. Ξαναλέω ότι αν γι' αυτό και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε τα νέα συμβόλαια μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας του ενός χρόνου, ακόμα και στους ξένους, που σημαίνει ότι θέλουμε η ομάδα να έχει μια συνέχεια αγωνιστική. Αυτή η αγωνιστική συνέχεια θα δώσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσεις να παίξεις πιο ανταγωνιστικό ρόλο και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και να ανέβεις καλή στην Ευρώπη για να μπορείς να σταθείς και στην Ευρωλίγα. Ο λόγος που στο ρωτάω είναι γιατί η φιλαθλική κοινή γνώμη του Πανιωνίου έχει φέτος ιδιαίτερα, αλλά και πέρσι,
την επιθυμία να υπάρχει και μια τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα και γιατί όχι να είναι ο Πανιόνιος. Νιώθουν ότι η τρίτη ομάδα αξίζει κάτι παραπάνω από το EuroCup. Αυτό γενικά στην Ελλάδα αξίζει, πιστεύω, γιατί η Ελλάδα γενικά συλλογικά έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι σε υψηλό επίπεδο το μπάσκετ της χώρας. Παρόλο ότι διανύουμε οικονομική κρίση και πολλές ομάδες δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Θεωρώ όμως ότι ο Πανιόνιος, ναι, θα μπορούσε να είναι στην Ευρωλίγκα, φυσικά με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα έχει και τον κόσμο που μπορεί να στηρίξει την ομάδα, έχει και τον ισχυρό παράγοντα, ισχυρή διοίκηση. Γήπεδο βέβαια δεν έχουμε, γιατί το Αρτάκης δεν είναι πλήρη τις προϋποθέσεις, ναι, και στο EuroCup. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα, γιατί αλλιώς θα ήταν να παίζαμε εδώ, κι αλλιώς είναι να πάμε να παίξουμε στο ελληνικό ή όπου αλλού παίξουμε. Το ελληνικό σκέφτεστε φέτος πάλι. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρουμε ακόμα. Απλά το πρώτο είναι να παίξουμε, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα, άρα τώρα επικεντρωνόμαστε σε αυτό, στο να γίνουν όλες τις διεργασίες και όλα τα απαραίτητα για να ξεπεραστούν αυτό. Όλα αυτά, τα οποία δεν είναι απαραίτητα, δηλαδή από όσο γνωρίζω και το παρελθόν, δεν είναι μόνο, μάλλον δεν είναι κομμάτι της διοίκησης του κ. Λιανού, είναι κάποιων προγενεστέρων. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα που είστε από τη Νέα Σμύρνη. Είναι κάποιο τυπικό που πρέπει να προσπελαστεί. Ναι, να προσπελαστεί. Αυτό όλο για να γίνει, αν δεν γίνει, μάλλον θα είναι δύσκολη η συμμετοχή μας στο EuroCup. Παρόλο ότι έχουμε πάρει έγκριση να παίξουμε. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι θα γίνει. Οι εξελίξεις τρέχουν και θα το δούμε στις επόμενες μέρες. Με το καλό και καλή επιτυχία σε αυτό, να μπορέσει η ομάδα να φανεί και στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό. Να κλείσουμε λίγο το κομμάτι της ΚΑΕ και να πάμε λίγο στο κομμάτι της εθνικής Ελλάδος, μια και αναφέραμε για το ελληνικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Με την εθνική Ελλάδος έχεις κάνει assistant coach, έχεις πολύ καλή άποψη. Πες μου λίγο πώς βλέπεις τη νέα εθνική. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια από την αρχή με έναν καινούριο προπονητή που είναι αρκετά ικανός. Τον γνωρίζω προσωπικά, τον κύριο Τρινκέρι. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που λένε γιατί δεν είναι Έλληνας. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε διοίκηση, κάθε ομάδα παίρνει τις αποφάσεις της. Καλά κάνανε οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, πήραν αυτόν τον προπονητή που είναι, επαναλαμβάνω, ικανός, δηλαδή δεν είναι ένας προπονητής τυχαίος. Δεν είναι Έλληνας για κάποιους. Εντάξει, είμαστε σε μια χώρα και Έλληνας προπονητής είναι στη Ρωσία, ας πούμε, ο Φώτης ο Κατσικάρης. Όλα αυτά είναι λίγο σχετικά, είναι πιο ανοιχτά πλέον τα πράγματα. Και πόσοι ξένοι δεν είναι ακριβώς στην Ελλάδα. Γίνεται, από ό,τι είδαμε και με το κάλεσμα των παικτών, γίνεται μια καινούργια προσπάθεια που όλοι πρέπει να τη στηρίξουμε. Μπαίνουν κάποια νέα παιδιά Ελληνόπουλα μαζί με τους πιο παλιούς που είναι και οι πιο έμπειροι, να δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύνολο και σιγά σιγά, όπως βλέπουμε, υπάρχει και μέλλον στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν τα νέα, η ομάδα των νέων ανδρών που έχει πολύ ταλέντο και προχωράει. Τρένο θα λέγει κανείς στη βασική γλώσσα. Υπάρχει και η Πέδων, η Εθνική Πέδων, που έχει και εκεί αξιόλογους παίκτες. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα πάντα είχαμε ταλέντα και πάντα έχουμε νέες φουρνιές και παικτών. Ίσως, ας πούμε, μια φουρνιά παικτών να μην είναι τόσο καλή όσο οι άλλοι. Αλλά θέλω να πω ότι οι μικρές εθνικές ομάδες λειτουργούν πολύ καλά. Είναι συνέχεια αιμοδότες του ελληνικού μπάσκετμπολ. Και πιστεύω ότι όσο πιο καλά δουλεύουμε εμείς οι προπονητές στις ομάδες μας, τόσο πιο πολύ θα αναπτύσσονται οι παίκτες και τόσο πιο ισχυρή θα είναι και η εθνική ομάδα. Και θεωρώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα, όλοι είμαστε στο πλευρό της και πιστεύω ότι πραγματικά θα τα καταφέρουμε. Να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στην ομάδα, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, coach του Πανιωνίου, να ευχηθούμε διοικητική ηρεμία, να ευχηθούμε υγεία σε όλους σας. Και πάντα επιτυχίες και να κλείνετε το μάτι στη δεύτερη θέση. Καλή συνέχεια και να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς από το Νέα Σμύρνη TV, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιάννης Σφαιρόπουλος. Ευχαριστώ πολύ.